Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Την Κυριακή ο Σύνδεσμος Κρεοπολών Ομού Ηρακλείου διοργάνωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα και πετυχημένη ημερίδα για την υγιεινή και ασφάλεια στα κρεοπολία. Είναι κοντά μας ο κύριος Λευτέρης Ντουράκης, είναι πρόεδρος του Σύνδεσμου Κρεοπολών Ομού Ηρακλείου, να μας πει για την ημερίδα και όχι μόνο. Καλησπέρα κύριε Ντουράκη. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα Καταρχάς, ημερίδα. Καταρχάς, με την ευκαιρία του δημόσιου λόγου, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Νομού Ηρακλείου, που είναι πάντα δίπλα μας, εκτός από το ρόλο του ελεγχτή, έχει και ένα συμβουλευτικό ρόλο. Οπότε αυτό μας βοηθάει στον εξυγχρονισμό και στην καθημερινότητά μας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Και προφανώς σε μια αγαστή συνεργασία. Σε μια αγαστή συνεργασία, βέβαια. Λοιπόν, υγιεινή και ασφάλεια στα κρεοπολία. Τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή την ενδιαφέρουσα ημερίδα? Πραγματικά, χτες έγινε μια ημερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ επικοδομητική. Μιλήσαμε για την υγιεινή και την ασφάλεια. Εμείς οι κρεοπόλες, ξέρετε, επιζητούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν περιμένουμε να μας το επιβάλλουν. Παρόλο που τα κρεοπολία στο νομό Ηρακλείου είναι σε ένα καλό επίπεδο, θα έλεγα, προσπαθούμε να γίνουμε και καλύτεροι, να συμβαδίζουμε με την εποχή, να μην μας προλαβαίνει η εποχή. Γι' αυτό λοιπόν, σε συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία, οργανώθηκε αυτή η ημερίδα. Είπαμε για πώς πρέπει να είναι ένα προϊόν στο κρεοπολείο μέσα. Πώς ο κάθε απλός πολίτης, πελάτης, θα πάρει ένα ασφαλές υγιεινό προϊόν, που είναι το κρέας, ευαίσθητο. Μια ενημέρωση ήταν ουσιαστικά. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Μιλήσαμε για το παρασκεύασμα. Είναι αυτά που βλέπετε πλέον στα κρεοπολία, τα ημιέτοιμα φαγητά, από το απλό μπιφτεκάκι σνίτσελ μέχρι τα πιο σύνθετα. Όλα αυτά πρέπει να έχουν κάποιες προδιαγραφές, έτσι ώστε να φτάνουν σε όλους εσάς με ασφάλεια, υγιεινή και ασφάλεια. Αυτό ήταν το θέμα της ημερίδας. Φαντάζομαι υπάρχει και σχετικό θεσμικό πλαίσιο, έτσι. Βεβαίως, το βεβαίως, οποίο είναι βεβαίως πιο αυστηρό πλέον τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Το Υπουργείο τα έχει αυστηροποιήσει αυτά, αλλά εμείς από μόνοι μας επιζητάμε να γίνουμε καλύτεροι. Εμείς το θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι, σαν Ηράκλειο. Και πραγματικά το Ηράκλειο είναι σε μια πολύ καλή θέση, αν πιάσετε τους 52 νομούς της Ελλάδος. Ο κλάδος σας νομίζω έχει κάνει βήματα προόδου αισθητά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το παρελθόν. Νομίζω υπάρχει και μια άλλη κουλτούρα πλέον και από τους ίδιους τους κρεοπόλες. Εννοείται, εννοείται. Αν μπορούσαμε να δούμε σε εικόνα, ας πούμε, από τη δεκαετία του 80 και μέχρι σήμερα τα κρεοπολία, έτσι ανά δεκαετία, θα βλέπατε τεράστιες διαφορές. Πλέον μιλάμε για μπουτίκ κρέατος, μιλάμε για ένα κρεοπόλιο ο οποίος δεν είναι μόνος αυτός που θα σου δώσει το κρέας, είναι αυτός που θα σε συμβουλέψει ποια μερίδα θα πάρεις, να κάνεις για το φαγητό που το θέλεις, να είναι μαλακό, να είναι θρεπτικό. Και όλα αυτά. Πώς πρέπει να το ψήσεις, τι βαθμούς, πόση ώρα. Mm-hmm. Είμαστε και σύμβουλοι μαγειρικής πλέον. Άλλωστε, κύριε Ντουράκη, νομίζω και οι καταναλωτές πλέον είναι πιο απαιτητικοί. Τα κοιτάνε, τα ψηρίζουν έτσι περισσότερο. Όλα. Η νέα γενιά καταναλωτών είναι ενημερωμένη, είναι απαιτητική, ξέρουν μερίδες μοσχαριού που παλιά αυτό δεν υπήρχε. Mm-hmm. Και όλα όσα πρέπει να ξέρουν. Εμείς πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Mm-hmm. Σε ένα κρεοπολείο βεβαίως υπάρχει το κομμάτι της παρασκευής, τα παρασκευαστήρια, υπάρχει το πού θα μπουν τα κρέατα, σε τι συνθήκες είναι, σύνθετη διαδικασία. Ένα από τα θέματα της ημερίδας ήταν και το παρασκευαστήριο. Το παρασκευαστήριο από μόνο του είναι ένα ξέχωρο κομμάτι, το οποίο το αδειοδοτεί η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, έχει ένα κωδικό για αυτό και σου επιτρέπει να φτιάχνεις όλα αυτά, από το απλό μπιφτεκάκι και σνίτζελ μέχρι τα πιο σύνθετα, τα λουκάνικα και διάφορα άλλα τούρτες που θα δείτε στα κρεοπολία, γιορτινά κτλ. Έλεγχοι γίνονται σε τακτικά διαστήματα, κύριε? Βεβαίως, βεβαίως γίνονται. Παρόλο που οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες σύμφωνα με αυτά που λένε οι υπηρεσίες, αλλά βεβαίως γίνονται. Mm-hmm. Βεβαίως. Εμείς θέλουμε να είμαστε στον έλεγχο άψογοι. Προφανώς, γιατί θέλετε να είναι ευχαριστημένοι και οι πελάτες σας. Βεβαίως. Θέλουμε ο πελάτης να μας εμπιστευτεί. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Τον πελάτη τον έχουμε φίλο. Είναι συγγενής μας, είναι γείτονας, είναι κουμπάρος μας. Θέλουμε με εμπιστοσύνη να έρθει σε εμάς. Να φεύγει ευχαριστημένος. Αυτό είναι το στοίχημα από εμάς προς εμάς. Άλλωστε, νομίζω με το δικό σας κλάδο υπάρχει και έντονο το στοιχείο της προσωπικής γνωριμίας, επαφής. Βέβαια, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Uh-huh. Σας ξέρουν και τους ξέρετε. Μας ξέρουν και τους ξέρουμε, βέβαια. Αυτά τα σεμινάρια θα συνεχιστούν, φαντάζομαι, θα έχουν και συνέχεια. Αυτό ήταν η αρχή από κάποια ημερίδα σεμινάρια που έχουμε οργανώσει. Προς το τέλος του Νοεμβρίου σχεδιάζομαι ένα να διδάξω, θα έρθει η ειδική εταιρεία να διδάξουμε το παρασκεύασμα. Mm-hmm. Κάποια παρασκευάσματα. Καθώς έρχονται και οι γιορτές και είναι επίκαιρα αυτά, οι συνάδελφοι να ενημερωθούν για νέα παρασκευάσματα που τα δημιουργούμε. Mm-hmm. Οι κρεοπόλες θα έχουν αγκαλιάσει αυτά τα σεμινάρια της ενημερωτικής δράσης? Υπάρχει δηλαδή η μεγάλη συμμετοχή? Βεβαίως, βεβαίως. Οι κρεοπόλες σιγά σιγά είναι κοντά μας, πρέπει να είναι κοντά μας, γιατί εμείς δεν είμαστε εχθροί μεταξύ μας συναδέλφοι. Mm-hmm. Αυτά που μας ενώνουν είναι σίγουρα περισσότερα από αυτά που τυχόν μας χωρίζουν.
Οπότε ισχύς ενδιενώσει. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Ισχύς ενδιενώσει. Πολύ σωστά. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με την τοπική αγορά. Είχαμε και τις πρόσφατες πολύ καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Χάθηκε πολύ πολύτιμο, μάλλον θα έλεγα, ζωικό κεφάλαιο από τη χώρα. Βέβαια, πώς βέβαια, έχουν επηρεαστεί εδώ. Στην ώρα δεν έχει δείξει να επηρεάζεται κάποια τιμή στο κρέας. Διότι ό,τι έχει λείψει από τη Θεσσαλία από αυτή την καταστροφή που πράγματι έγινε, την έχουν καλύψει άλλοι νομοί. Όσον αφορά το βόλιο, τα σιρινά, τα αμνοερήφια. Τώρα, στο μέλλον, τι μένει. Γιατί είχαμε ακούσει έτσι και σε κεντρικό επίπεδο και από τα αθηναϊκά κανάλια κάποιες ανησυχητικές επισημάνσεις. Δεν έχει φανεί όμως αυτό. Ευτυχώς έχει ομαλά κυλήσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει φανεί κάτι ανησυχητικό. Άρα, οι τιμές δεν έχουν επηρεαστεί. Όχι, όχι. Τιμές τα κρέατα, τουλάχιστον από πριν το Πάσχα και μετά, δεν έχει καμία αύξηση. Για το θέμα επάρκειας, υπάρχει κάποια ανησυχία? Όχι, όχι. Είναι εποχές που το αμνοερήφιο πραγματικά είναι λίγο. Και εκεί είναι ένα άλλο θέμα που είναι μια συζήτηση από μόνη της, ότι θέλει μια οργάνωση, ένα σχεδιασμό, πρωτογενής τομέας. Πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από τον πρωτογενή τομέα, πρωτογενής τομέας να ζητήσει να εκπαιδευτεί, διότι οι εποχές αλλάζουν. Εμείς είμαστε αυτοί που πρώτοι θέλουμε να υπάρχει πρωτογενής τομέας, τα καταστήματά μας, διότι εμείς τα απορροφούμε στην πλειοψηφία. Τα ζώα και τα φαρόγιάντα που βγάζουμε. Η Κρήτη έχει. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε πανελλαδικό επίπεδο στα αμερίφια. Έχει ένα μεγάλο ποσοστό. Εσείς θεωρείτε ότι μπορούμε να πάμε και εμείς θέλουμε και στην πάνω. Βεβαίως και μπορούμε να πάμε παραπάνω. Διότι έχουμε ένα εξαιρετική ποιότητα αμνοερήφιο. Τα οργανωτικά του χαρακτηριστικά είναι τέτοια που είναι ζηλευτό από παντού και θα έπρεπε να υπάρχει παραπάνω. Ένα σωστό σχεδιασμό χρειάζεται. Οι ντόπιοι καταναλωτές τα ψάχνουν τα τοπικά, γενικώς τα τοπικά κρέατα, θα λέγαμε. Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η προτίμηση. Εντάξει. Εμείς μην κρυβόμαστε, το βόλιο κρέας, το μοσχάρι δεν έχει επάρχεια Κρήτη. Τα φέρνουμε είτε από άλλους νομούς της Ελλάδος, είτε και από το εξωτερικό. Εντάξει, οι άνθρωποι όμως είναι ψαγμένοι, ξέρουν πια. Ξέρουν τι είναι το κάθε πράγμα. Ο καταναλωτής λοιπόν έχει και μια άλλη παιδεία πλέον. Ξέρει να διακρίνει και την ποιότητα, ξέρει και τι θέλει. Βεβαίως, έχουν γίνει βήματα μπροστά και από εκεί. Και από μεριά του καταναλωτή. Είναι το ίντερνετ τώρα, είναι διάφορα έτσι που τον ενημερώνουν. Είναι πιο ψαγμένοι, για να το πούμε έτσι απλά, κύριε Ντουράκη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάποιες συμβουλές, έτσι, αν είναι να δώσετε στους καταναλωτές το κομμάτι του κρέατος, τι να επιλέγουν, πώς να το επιλέγουν. Εντάξει, οι γιορτές βέβαια είναι ακόμα σχετικά μακριά. Ναι, ναι. Τα ντόπια κρέατα έχουν την μπλε σφραγίδα, την γιανή αυτή σφραγίδα. Από εκεί φαίνεται ένα σφάγιο αν είναι ελληνικό ή όχι. Και να είναι φρέσκο, να έχει ένα ζωντανό χρώμα, μην είναι θαμπό. Είναι απλό. Είναι απλά. Και εμπιστοσύνη στον κρεοπόλη που πηγαίνεις. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που εξυγχρονίζεται και ο δικός σας. Βέβαια, να είστε καλά και θα προχωρήσουμε και δεν σταματάμε καθόλου. Είμαστε ανήσυχα πνεύματα, θέλουμε πάντα να είμαστε στην επικαιρότητα. Μακάρι να συνεχιστούν και αυτές οι ενημερωτικές, να ενημερώνεται και ο δικός σας κλάδος και οι καταναλωτές. Κύριε Ντουράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.